Γεια σας και πάλι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το βίντεο την κουβέντα που έχουμε ήδη ανοίξει σχετικά με τα ραβδογράμματα στην R. Αυτή τη φορά όμως θα χρησιμοποιήσουμε δύο σειρές δεδομένων αντί για μία σειρά που έχουμε δει στο προηγούμενο βίντεο. Με λίγα λόγια θα επεκτείνουμε λίγο τις γνώσεις μας γύρω από τον χειρισμό και τη δημιουργία ραβδογραμμάτων για περισσότερες από μία σειρές δεδομένων. Ό,τι θα πούμε εδώ σε αυτό το βίντεο για δύο, ισχύει επίσης για τρεις, για τέσσερις, για πέντε, γενικά για περισσότερες από μία σειρές δεδομένων. Νομίζω ότι όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με το τι είναι ραβδογράμματα με περισσότερες από μία σειρές δεδομένων. Αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαγραμματική απεικόνιση με δεδομένα που αφορούν επιστροφές ηλεκτρονικών συσκευών που πουλά ένα κατάστημα, μια επιχείρηση. Ένα τρίμηνο, το Q1, Q2 και τα λοιπά που βλέπετε εδώ στον οριζόντιο άξονα, δηλαδή είναι τα τρίμηνα ενός έτους. Πολύ συχνά, ξέρετε, οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν αυτόν τον διαχωρισμό των χρονικών περιόδων. Μιλάνε δηλαδή για ποσά και μεγέθη τα οποία αναφέρονται σε πρώτο τρίμηνο, δεύτερο τρίμηνο και τα λοιπά ενός έτους. Από την άλλη μεριά, η αντικατάσταση και επιστροφή ποσού που βλέπετε εδώ αφορά το εξής απλό γεγονός. Πολλές ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να βρεθούν σε μια μικρή περίοδο μετά την αγορά τους ελαττωματικές και επομένως ο αγοραστής, ο καταναλωτής αν θέλετε, μπορεί να πάει στην επιχείρηση πίσω και να ζητήσει είτε αντικατάστασή της, να δώσει δηλαδή το ελαττωματικό και να πάρει μια άλλη συσκευή η οποία δεν είναι ελαττωματική, ή να ζητήσει επιστροφή του ποσού. Να πει δηλαδή ότι εγώ δεν έμενα ευχαριστημένος με αυτό εδώ που έχω αγοράσει, είναι ελαττωματικό, σας παρακαλώ δώστε μου πίσω τα χρήματά μου και άντε γεια. Τώρα, η εταιρεία συλλέγει αυτά τα γεγονότα και τα απεικονίζει εδώ όπως βλέπετε με έναν από τους τρόπους, γιατί θα δούμε αρκετούς, κάνει αυτή τη διαγραμματική απεικόνηση έτσι ώστε να ξέρει για παράδειγμα ότι στο πρώτο τρίμηνο του έτους τάδε έχει περίπου 20 αντικαταστάσεις ηλεκτρονικών συσκευών και άλλες τόσες περίπου επιστροφές. Στο δεύτερο τρίμηνο εδώ γίνεται αυτό, στο τρίτο τρίμηνο εδώ και στο τέταρτο τρίμηνο εδώ. Γενικά, όπως βλέπετε, οι αντικαταστάσεις κατά κάτι υπερτερούν των επιστροφών. Οι χρήστες, δηλαδή οι καταναλωτές, αν θέλετε, σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα που εξετάζουμε, σαν υπόδειγμα, σαν παράδειγμα, προτιμούν λίγες περισσότερες φορές να αντικαταστήσουν το προϊόν τους από το να ζητήσουν πίσω τα χρήματά τους. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, πώς κάνουν αυτούς τους υπολογισμούς και πώς αναπαριστούμε αυτά τα δεδομένα με γραφήματα, με ραβδογράμματα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε, κυρίες και κύριοι, βασικά δύο σειρές δεδομένων, δύο αν θέλετε έτσι μεταβλητές, το replace και το cash refund, αυτές εδώ, στις γραμμές 5 και 6, οι οποίες αναφέρονται στο πλήθος, το replace είναι το πλήθος των περιπτώσεων όπου ο καταναλωτής ζήτησε αντικατάσταση της συσκευής. Cash refund είναι το πλήθος εκείνων των καταναλωτών που ζήτησαν επιστροφή του χρηματικού ποσού. Επίσης θα χρειαστούμε, κυρίες και κύριοι, μια λίστα ετικετών και τα διαγράμματα που θα κάνουμε ως προς τον οριζόντιο άξονα, με λίγα λόγια το Q1, Q2 και Q3 που εδώ το αναπαριστούμε με την μεταβλητή quarter. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μεταβλητή που μας λέει ότι είμαστε στο πρώτο εξάμεινο, στο δεύτερο εξάμεινο κτλ. Νομίζω ότι όσοι έχετε ασχοληθεί στοιχειοδός με χρονολογικά δεδομένα, το M1, M2 κτλ. Που αναφέρονται στους μήνες του έτους ή το Q1, Q2 κτλ. Που αναφέρονται στα τρίμηνα του έτους σας είναι έτσι πάρα πολύ οικείο. Εκτελούμε λοιπόν αυτές τις εντολές, το quarter, το replace και το refund. Και το cash refund, κυρίες και κύριοι, και έτσι έχουμε στη διάθεσή μας τα δεδομένα. Για να παραστήσουμε τώρα γραφικά αυτά τα δεδομένα με ραβδογράμματα, θα πρέπει να ενοποιήσουμε τις δύο μεταβλητές replace και cash refund σε μία. Αν θέλετε να το δείτε για παράδειγμα εδώ, αυτή εδώ είναι η μεταβλητή replace, μια λίστα από τιμές, εντάξει, και αυτή εδώ είναι η μεταβλητή cash refund. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε και το οποίο σας το δείχνει εδώ η γραμμή 7 είναι να ενοποιήσουμε αυτές τις δύο μεταβλητές σε μία. Εδώ το κάνουμε με την συνάρτηση bind που σημαίνει ότι η ενοποίηση θα γίνει κατά στήλη. Προσέξτε να σας θυμίσω λίγο κάτι τι εννοούμε. Όταν γράφουμε cbind και στη συνέχεια τη μία μεταβλητή και μετά το κόμμα εννοώ την άλλη, αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι οι τιμές των μεταβλητών θα τοποθετηθούν κατά στήλες
και ότι η μία μεταβλητή θα τοποθετηθεί στη συνέχεια σε διπλανή στήλη, σε διπλανή στήλη και ούτω καθεξής. Εδώ με λίγα λόγια μπορούμε να βάλουμε μια, εδώ μπορούμε να βάλουμε αν θέλουμε μια τρίτη στήλη, αν έχουμε μια τέταρτη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό εδώ και με την συνάρτηση R-bind, με τη διαφορά όμως ότι εδώ θα έχουμε ένωση κατά γραμμές και όχι κατά στήλες. Με λίγα λόγια, οι μεταβλητές θα τοποθετηθούν τα δεδομένα τους κατά γραμμή και η δεύτερη μεταβλητή θα είναι δεύτερη γραμμή, μετά θα είναι τρίτη, τέταρτη και ούτω καθεξής. Η C-bind δηλαδή που βλέπουμε εδώ, που έχουμε δει για παράδειγμα εδώ στην αρχή, εδώ ενώνει τα στοιχεία κατά στήλη, η R-bind τα ενώνει κατά γραμμή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει και είναι καλό να το θυμόμαστε. Αυτή η ένωση, κυρίες και κύριοι, μπορεί να αποθηκευτεί σε μια μεταβλητή, εδώ σε μια απλή μεταβλητή που λέγεται R και μας θυμίζει το return, τις επιστροφές. Να σας θυμίσω μονάχα ότι το R τώρα πια είναι αυτό που έχουμε δει και πριν, δηλαδή ένας πίνακας όπου τα στοιχεία έχουν παρατεθεί κατά στήλη. Και κυρίες και κύριοι, θα πρέπει πάντα να θυμάστε ότι οποιοδήποτε πίνακας μπορεί να αναστραφεί έτσι ώστε να έχουμε τις γραμμές στήλες και τις στήλες γραμμές. Αυτό στην R το παίρνουμε με τη συνάρτηση TAF, εδώ, αν αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεστε να κάνετε. Μπορείτε για παράδειγμα έναν πίνακα όπως είναι εδώ που τα δεδομένα έχουν τοποθετηθεί κατά στήλη, να τον αναστρέψετε και να πάρετε τα δεδομένα του σε μορφή κατά γραμμή με την συνάρτηση TAF, με αναστροφή πίνακα με λίγα λόγια. Έτσι ώστε, παρόλο που έχουμε δημιουργήσει την R, τη μεταβλητή R με τη συνάρτηση C-bind, με το TAF-R μπορούμε να πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα που πήραμε πριν με το R-bind, με την ένωση δηλαδή κατά γραμμή. Λοιπόν, μένουμε σε αυτό που έχουμε, δηλαδή ότι τη μεταβλητή R είναι μία ένωση δύο μεταβλητών κατά στήλη, όπως το βλέπετε εδώ. Και κοιτάξτε τώρα λίγο κάτι, εκεί θα μας δώσει η απλή κλίση της εντολής bar plot όπως την έχουμε δει, με το R μόνο, χωρίς κανένα άλλο, ούτε όρισμα στη συνάρτηση που την καλεί, ούτε τίποτα. Θα πάρουμε αυτό το γράφημα. Αυτό το γράφημα εδώ, προσέξτε πώς δουλεύει. Αυτή εδώ είναι η μεταβλητή R. Το bar plot για κάθε τιμή, τώρα πια για κάθε στήλη αυτού του πίνακα R, θα δημιουργήσει ένα σωρευμένο ραβδόγραμμα, μια σωρευμένη ράβδο. Εδώ μέσα έχουμε 1, 2, 3, 4 τιμές, γιατί 4 είναι οι τιμές οι οποίες έχει η μεταβλητή replace και η μεταβλητή cast refund, όπως βλέπετε εδώ. Αυτό εδώ δηλαδή το σκούρο έντονο γκρι προς το μαύρο χρώμα αντιστοιχεί στο 22, αυτό στο 34, αυτό στο 21 και αυτό στο 25. Αντίστοιχα εδώ είναι τα αποτελέσματα που έχουμε από το cash refund, εδώ είναι περίπου το 19, το 16, το 22 και το, συγγνώμη ανάποδα τα είπα, το 20, το 22, το 16 και το 19. Από πάνω προς τα κάτω πρέπει να τα λέμε και όχι από κάτω προς τα πάνω. Με λίγα λόγια έχουμε τόσες ράβδους όσες μεταβλητές έχουμε. Η ράβδος χωρίζεται σε τόσα μέρη όσα είναι τα στοιχεία της κάθε μεταβλητής. Εδώ για παράδειγμα είναι 4, οπότε θα έχουμε 4 τέτοια έτσι, αν θέλετε, υποσύνολα στις ράβδους. Τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά αν η ένωση είχε γίνει, ξέρετε, κατά γραμμή, όχι κατά στήλη, ή αν εδώ την εντολή bar plot την εκτελέσουμε, κυρίες και κύριοι, με την αναστροφή της R. Αυτό που θα κάνω τώρα εδώ είναι στην ουσία το αποτέλεσμα το οποίο θα είχαμε αν αυτή η R είχε γίνει εδώ με ένωση κατά γραμμή, κατά R-bind δηλαδή, αντί για C-bind. Όπως βλέπετε το γράφημα διαφέρει. Δεν είναι το ίδιο με πριν. Και τώρα πια έχουμε 4 ράβδους, γιατί έχουμε 4 γραμμές. Το TAF-R σας θυμίζω ότι είναι τούτο εδώ. Επομένως έχουμε στην ουσία 4 στήλες, γιατί σας το ξαναλέω, το bar plot θα φτιάξει τόσες ράβδους όσες είναι οι στήλες που έχει ο πίνακας με την οποία καλείται. Λοιπόν, από εκεί και μετά υπάρχουν μία σειρά από επιλογές, κυρίες και κύριοι, τις οποίες μπορούμε να δούμε για το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε αυτό το γράφημα. Είτε να το φτιάξουμε για παράδειγμα με κατά στήλη είτε κατά γραμμή. Υπενθυμίζω ότι η μεταβλητή R είναι αυτή εδώ. Έχει προέλθει με ένωση κατά στήλη δύο άλλων μεταβλητών και πάμε να δούμε τώρα τι κάνει αυτή η εντολή εδώ, η οποία σε σχέση με την προηγούμενη την απλή έχει τα εξής στοιχεία. Έχει μια ετικέτα στον άξονα ψής, στον κάθετο άξονα, και δύο ακόμα επιλογές, το B-side is on false, το ψευδές δηλαδή,
Και δίνουμε επίσης και μια επιλογή στο, με το Gray Colors 4 εδώ στο χρώμα, έτσι ώστε να χρωματίσουμε ανάλογα αυτές τις, τις ράβδους. Κοιτάξτε λίγο το αποτέλεσμά της, είναι αυτό ακριβώς που είχαμε πάρει πριν, με τη διαφορά μονάχα ότι έχουμε εδώ μια ετικέτα στον κάθετο άξονα. Υπενθυμίζω ότι το Gray Colors, κυρίες και κύριοι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά κλίση μιας χρωματικής παλέτας, η οποία βασίζεται σε αποχρώσεις του γκρι. Το Gray Colors 4 μας λέει ότι θέλουμε να πάρουμε 4 διαφορετικές αποχρώσεις του γκρι, από την πιο σκούρη, την πιο έντονη, προς την πιο ανοιχτή. Από μια απόχρωση δηλαδή που είναι πιο κοντά στο μαύρο χρώμα, προς μια απόχρωση η οποία είναι πιο κοντά στο άσπρο χρώμα, στο λευκό. Από εκεί και μετά μπορούμε να τοποθετήσουμε, αν αυτό έτσι είναι επιθυμητό, και εδώ είναι, κυρίες και κύριοι, ένα υπόμνημα, όπως το κάνει εδώ η συνάρτηση Legend, η οποία θα τοποθετήσει στην θέση, όπως βλέπετε και εδώ, top right, δηλαδή πάνω δεξιά ως προς το γράφημα, τις ετικέτες που ορίζει η επιλογή, η μεταβλητή, συγγνώμη, quarter, όπως τις έχουμε γράψει εδώ, το Q1, Q2, Q3 κτλ. Και ξανά καλούμε την χρωματική παλέτα Gray Color 4 με το fill, έτσι ώστε, όπως βλέπετε και εδώ, να έχουμε αντιστοίχηση με αυτά τα νούμερα. Για να ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι αυτή εδώ η κάτω μεριά του ραβδογράμματος αντιστοιχεί στο Q1, αυτή εδώ στο Q2, στο Q3 και ούτω καθεξής. Αυτό με λίγα λόγια δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παράγει το απλό γράφημα όπως το είχαμε δει πριν, αυτό εδώ, με τη διαφορά, όπως βλέπετε, ότι εδώ μπορούμε να δώσουμε μία επιλογή για να τοποθετηθεί η ετικέτα στον κάθετο άξονα και να τοποθετήσουμε και παραδίπλα λίγο το υπόμνημα του γραφήματος. Σας υπενθυμίζω ότι αυτές εδώ οι επιλογές, αν δεν τις βάλουμε, θεωρούνται προεπιλεγμένες. Αυτό το beside is on false, δηλαδή, είναι ακριβώς αυτό που θα κάνει το γράφημα ακόμα και αν δεν το βάλουμε, άρα θεωρείται προεπιλεγμένη τιμή, όπως και, και η χρωματική παλέτα που είναι σαν αποχρώσεις του γκρι. Κοιτάξτε λίγο τώρα τη διαφορά, αν αυτό το κάνουμε true. Πούμε δηλαδή ότι θέλουμε να έχουμε τα στοιχεία του πίνακα δίπλα το ένα από το άλλο. Σε αυτή την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε πάλι δύο ράβδους, όπως μια περιοχή ράβδων εδώ και μια εδώ, όπως βλέπετε, σχετικά με το replace και το cast, και επίσης εδώ μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, το υπόμνημα. Μόνο που εδώ, αντί το ράφημα να είναι σωρευμένο και η μία ράβδος να έχει τοποθετηθεί στο πάνω μέρος της άλλης και ούτω καθεξής, έχουμε τις ράβδες τη μία δίπλα από την άλλη. Αυτό εξαρτάται το πώς θέλουμε να δώσουμε εμείς στον χρήστη και στον αναγνώστη την εικόνα που θέλουμε να δημιουργήσουμε, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και την κατάλληλη εντύπωση. Προσέξτε λίγο, σας το ξαναλέω, με αυτό το σωρευμένο γράφημα, όταν γράφουμε δηλαδή το beside is on false, μπορούμε να δώσουμε έμφαση στο σύνολο, ότι για παράδειγμα σε όλη τη διάρκεια του έτους οι επιστροφές που έχουμε αντιστοιχούν σε περισσότερες αντικαταστάσεις του προϊόντος σε σχέση με αυτές που δίνουμε, έχουμε στο cash refund. Από την άλλη μεριά, όταν αυτό το δίνουμε σαν true, αυτό το οποίο πετυχαίνουμε είναι να δούμε τις αναεπιμέρους τα τρίμηνα το τι ακριβώς γίνεται. Έτσι ώστε, για παράδειγμα, να δούμε ότι εδώ στην επιλογή που έχουμε στο replay, στην αντικατάσταση του προϊόντος δηλαδή, έχουμε περίπου 20 με 25 αντικαταστάσεις κάθε τρίμηνο, εκτός από το δεύτερο τρίμηνο, στο οποίο έχουμε πάει και πάνω από το 30. Ενώ εδώ στο cash refunds, δηλαδή επιστροφές του χρηματικού ποσού, της χρηματικής αξίας που έχει το προϊόν το οποίο ο καταναλωτής θέλει να επιστρέψει, είμαστε περίπου γύρω στο 15 με 20, και πάλι εδώ στο δεύτερο τρίμηνο έχουμε λίγο έτσι περισσότερη κίνηση. Ανάλογα λοιπόν με το τι θέλουμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε αυτήν εδώ την επιλογή από true σε false. Ξαναθυμίζω ότι η προεπιλογή είναι το false. Με λίγα λόγια, κάνουμε ένα σωρευμένο γράφημα το ένα πάνω στο άλλο. Προσέξτε όμως ότι οι μεταβλητές που έχουμε είναι πάλι δύο. Είτε δηλαδή τις ράβδους τις βάλουμε τη μία πάνω στην άλλη, είτε τη μία δίπλα από την άλλη, παραμένουμε να έχουμε δύο περιοχές ράβδων, μία για κάθε μεταβλητή, μία για το replace και μία για το refund, για το cash refund. Στο επόμενο, κυρίες και κύριοι, στην επόμενη εντολή που δίνουμε, χρησιμοποιούμε, η οποία κατασκευάζει αυτό εδώ το γράφημα, το οποίο μπορούμε να το δούμε, δίνουμε μερικές ακόμα επιλογές. Προσέξτε να δείτε λίγο ποιες είναι αυτές. Όπως έχετε προσέξει, εκτός από την ετικέτα στον κάθετο άξονα, τώρα πια δίνουμε και μια ετικέτα στον
οριζόντιο άξονα. Λέμε δηλαδή τι πρέπει να είναι. Και αυτό εδώ δεν είναι τρίμηνο, μισό λεπτό να το διορθώσουμε, μας ξέφυγε από πριν. Είναι το είδος της επιστροφής. Είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, αν δηλαδή πρόκειται για replace που σημαίνει αντικατάσταση ή για επιστροφή του χρηματικού ποσού το οποίο είναι το cash refund. Από την άλλη μεριά, όπως έχετε παρατηρήσει και εσείς μόνοι σας, επειδή μιλάμε εδώ για τοποθέτηση των ράβδων τη μία δίπλα στην άλλη, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να φανταστείτε ότι η επιλογή beside είναι true, δεν είναι false, όπως ήταν πριν. Και εδώ έχουμε αλλάξει και τη χρωματική παλέτα. Από την κάπως βαρετή και ανιαρή γκρι χρωματική παλέτα, περάσαμε στο ουράνιο τόξο, σε κάτι έτσι πιο χρωματιστό και χαρούμενο, το οποίο μπορεί να μας δώσει, κυρίες και κύριοι, για το οποίο χρησιμοποιούμε τέσσερις επιλογές ακόμα, το οποίο κατ' ουσίαν ξεκινάει από το κόκκινο χρώμα και καταλήγει, αν δώσουμε αρκετά χρώματα, πάλι έτσι προς το κόκκινο, προς ένα σκούρο ματζέντα, κόκκινο, πώς να το πω. Λοιπόν, περνώντας μέσα από το κίτρινο, πράσινο, μπλε, γαλάζιο και ούτω καθεξής. Μπορεί κανείς πολύ εύκολα να δει αυτή την χρωματική παλέτα εδώ, για παράδειγμα, ας καλέσουμε λίγο την βοήθεια, ερωτηματικό rainbow. Θα σας δώσει μερικές πληροφορίες σχετικά με το πώς είναι αυτή η χρωματική παλέτα και όπως επίσης και μερικά παραδείγματα εδώ τα οποία μπορείτε να τρέξετε. Πολύ έτσι γνωστή και καλή είναι αυτή εδώ. Να φτιάξουμε δηλαδή ένα γράφημα το οποίο είναι πίτας, το οποίο έχει... Μισό λεπτάκι, το βάλουμε από εδώ, να το γράψουμε. Το οποίο έχει 12 χρώματα. Προσέξτε λίγο, αυτή εδώ η φράση, το rep 1-12, θα μας δώσει 12 φορές το 1, έτσι ώστε όλα τα κομμάτια της πίτας να έχουν το ίδιο πλάτος. Και από εκεί και μετά μπορούμε να δώσουμε το colorization rainbow 12 για να πάρουμε 12 διαφορετικούς χρωματισμούς. Αν θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα χρώματα τα οποία χρησιμοποιούμε με την παλέτα rainbow. Όπως βλέπετε, ξεκινάμε από το κόκκινο και σταδιακά περνάμε προς το κίτρινο, το πράσινο, το μπλε, το ανοιχτό μπλε, αργότερα το σκούρο, το μοβ και ούτω καθεξής. Αυτό εδώ μπορούμε να το κάνουμε για παράδειγμα με λιγότερα χρώματα, ας πούμε με 6. Αν το δείτε λίγο καλύτερα. Και προσέξτε λίγο ότι μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα, όταν έχουμε 6 χρώματα, περνάμε στο κόκκινο, στο κίτρινο, στο πράσινο, στο ανοιχτό έτσι κιανό, στο μπλε και εδώ στο έτσι κάπως ρόζι ματζέντα. Λοιπόν, από εκεί και μετά όμως μπορούμε να έχουμε πολλά χρώματα, παράμε 60. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε τώρα, θα πάρουμε μια έτσι πολύ λεπτότερη διαμέρισση. Τα χρώματα θα μοιάζουν όλο και περισσότερο με το ένα το άλλο. Δεν υπάρχουν και άπειρα χρώματα στα οποία το μάτι μας μπορεί να, έτσι, να διακρίνει. Ωστόσο, όπως βλέπετε, κλείνει κάπως ο κύκλος. Με λίγα λόγια, ξαναγυρνάμε στο κόκκινο. Από εκεί, με το οποίο, από εκεί, από το, σε εκείνο το χρώμα, συγγνώμη, από το οποίο είχαμε ξεκινήσει. Να μην μείνουμε πολύ τώρα στις λεπτομέρειες του χρωματικού πίνακα και της χρωματικής παλέτας Rainbow. Να σας θυμίσω μονάχα ότι είναι ένας απλός και εύχριστος τρόπος να διαλέξουμε διαφορετικά χρώματα όταν τα χρειαζόμαστε. Αντί δηλαδή να ασχολούμαστε εμείς με το να βάλουμε αυτό κόκκινο, κίτρινο, πράσινο με ποια σειρά κτλ. Του λέμε, για παράδειγμα, ότι θέλουμε 5 χρώματα, 6 χρώματα ή 4 χρώματα όπως εδώ από την παλέτα Rainbow και είναι θέμα του υπολογιστή και της γλώσσας R να μας δώσει τη σωστή σειρά. Από εκεί και μετά, κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο τώρα τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Εδώ, όπως βλέπετε, χρησιμοποιούμε το TAFR, που σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούμε πια τον πίνακα κατά στήλη, αλλά κατά γραμμή. Να σας θυμίσω ότι το TAFR είναι αυτό εδώ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τα στοιχεία έχουν ενοποιηθεί τώρα κατά γραμμή. Τα replace είναι σε μία γραμμή και σε μία δεύτερη είναι το cash refund. Εάν δώσουμε αυτήν εδώ την επιλογή, τώρα πια έχουμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις στήλες. Θα πάρουμε τέσσερις ομάδες από ράβδους. Είναι αυτές εδώ, 1, 2, 3, 4 και προσέξτε τώρα λίγο κάτι, όπως καταλαβαίνετε θα έχουμε διαφοροποίηση ως προς το είδος της αντικατάστασης, αλλά για κάθε τρίμηνο ξεχωριστά. Αυτό, για παράδειγμα, είναι το πρώτο τρίμηνο, αυτό είναι το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Το κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί στην αντικατάσταση του προϊόντος που επιθυμεί ο καταναλωτής. Το κιανό χρώμα αντιστοιχεί στην
επιστροφή του χρηματικού ποσού. Προσέξτε εδώ ότι εκτός από όλα το που έχουμε πει, έχουμε τώρα πια τοποθετήσει στο names argument, όπως έχουμε δει και άλλη φορά, το quarter, αυτό το Q1, Q2, Q3 δηλαδή. Έχουμε βγάλει εδώ με το border NA, που σημαίνει not available, το χρώμα, δηλαδή αν θέλετε το περίγραμμα γύρω από τις ράβδους. Με το B-side on force λέμε ότι τα δεδομένα θέλουμε να μην είναι το έτσι, διπλανά, και στη συνέχεια εδώ χρησιμοποιούμε δύο χρώματα από την χρωματική παλέτα του Rainbow. Εδώ να σας θυμίσω ότι για παράδειγμα μπορείτε να βάλετε κάποιο χρώμα στο 1, για παράδειγμα να πάρετε αυτό το γράφημα όπως βλέπετε εδώ, είναι αυτό εδώ, και στη συνέχεια κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ το false σημαίνει, όταν είναι false σημαίνει ότι οι ράβδοι θα τοποθετηθούν η μία πάνω στην άλλη, όταν είναι true θα πάει το ένα δίπλα από το άλλο, θα πάνε έτσι με λίγα λόγια. Λοιπόν, για να γυρίσουμε πάλι εδώ σε αυτήν εδώ την επιλογή, το NA που σας έλεγα σημαίνει ότι δεν ορίζουμε χρώμα, δηλαδή δεν υπάρχει χρωματικό περίγραμμα γύρω από τις ράβδους, ενώ εδώ το true σημαίνει ότι θα είναι δίπλα-δίπλα, θα είναι με αυτή τη μορφή δηλαδή. Από την άλλη μεριά μπορούμε επίσης να τοποθετήσουμε το υπόμνημα, όπως είναι εδώ πέρα γραμμένο, με την εντολή legend δηλαδή, η οποία σας θυμίζω ότι το top right που γράφουμε στην αρχή είναι τοποθέτηση του, μάλλον η θέση του, ώστε να τοποθετηθεί στο διάγραμμα. Μπορούμε να έχουμε για παράδειγμα μόνο right, να μην έχουμε top right, και να τοποθετηθεί εδώ, αλλά νομίζω ότι δεν σας είναι και έτσι ότι καλύτερα να το βάλετε έτσι λίγο προς τα πάνω δεξιά, να μην καλύπτει το διάγραμμα, να είναι αυτή εδώ η περίπτωση, δηλαδή δεν είναι και ότι καλύτερη, ή για παράδειγμα μπορεί να το βάλει κανείς μόνο top, να είναι έτσι το διάγραμμα στο πάνω μέρος. Εξαρτάται λοιπόν από το διάγραμμα και το πώς θέλετε εσείς να το εμφανίσετε καλύτερα. Νομίζω ότι το top right που ήταν αρχικά εδώ ήταν μια σχετικά καλή επιλογή και μπορούμε να αφήσουμε το διάγραμμα έτσι. Σας θυμίζω και πάλι εδώ, ας το χωρίσουμε λίγο αυτό εδώ πέρα από κάτω να το βλέπουμε καλύτερα, ότι καλούμε την εντολή bar plot με τον ανεστραμμένο πίνακα R, έτσι ώστε η ένωση να γίνει κατά γραμμές, να έχουμε δηλαδή 4 στοιχεία και όχι 2. Τοποθετούμε τις ετικέτες πλήθος και τρίμηνο στον κάθετο και οριζόντιο άξονα αντίστοιχα. Ονοματίζουμε τις περιοχές του ραβδογράμματος με το διάνυσμα quarter που έχει τις τιμές, όπως θυμάστε εδώ από πάνω, Q1, Q2, Q3 κτλ. Αυτό γίνεται εδώ με την επιλογή names arguments, και στη συνέχεια λέμε ότι δεν θέλουμε να έχουμε περίγραμμα στους ράβδους, και θέλουμε η μία ράβδος να είναι δίπλα στην άλλη, όχι μία πάνω στην άλλη. Στη συνέχεια μπορούμε να καλέσουμε τη χρωματική παλέτα Rainbow για να βάλουμε τα χρώματα που θέλουμε. Εναλλακτικά να σας θυμίζω ότι μπορείτε να κάνετε εδώ οποιαδήποτε άλλο χρωματικό συνδυασμό θέλετε εσείς. Τέλος κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε αυτό το βίντεο με την γραφική παράσταση σε ραβδογράμματα τα οποία έχουν συσσόρευση των ράβδων, αλλά σε μορφή ποσοστού. Η μία ράβδος δηλαδή τοποθετείται πάνω στην άλλη, αν θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα, είναι αυτό, αυτή εδώ είναι η επιλογή, σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουμε το διάγραμμα σε τέτοια μορφή γενικά, αλλά θέλουμε να μετατρέψουμε αυτά τα ποσά εδώ σε ποσοστά, να μην έχουμε δηλαδή το απόλυτο νούμερο του 21 νομίζω, ναι εδώ 22 και 20, αλλά να ξέρουμε τι μέρος του 100 είναι το 22 ως προς το 42, ως προς τις επιστροφές δηλαδή του πρώτου εξαμήνου, ή τι μέρος του επί της 100 είναι το 34 ως προς το 34 συν 22, ως προς το σύνολο των επιστροφών δηλαδή του δεύτερου εξαμήνου και το καθεξής. Για να το πετύχουμε αυτό κυρίες και κύριοι, χρησιμοποιούμε μια νέα μεταβλητή, αν θέλετε αντικαθιστούμε όπως έχω κάνει εγώ εδώ την μεταβλητή R, με το 100 επί R via replacing cash refund. Με λίγα λόγια, πολλαπλασιάζουμε τα νούμερα που έχουμε εδώ στο R, αν το δείτε, γράφουμε με λίγα λόγια 100 επί R ή R επί 100 όπως θέλετε, είναι αυτά εδώ, και διαιρούμε στη συνέχεια με το άθροισμα to replace sin cash refund, αυτό εδώ.
Με λίγα λόγια, θέλουμε να διαιρέσουμε. Είχαμε 22 και 20, το πολλαπλασιάσαμε με το 100 και θέλουμε να διαιρέσουμε με το 42 στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ ή με το 66 στη δεύτερη εδώ και ούτω καθεξής. Αυτό γίνεται πολύ απλά με αυτόν εδώ τον τρόπο, έτσι ώστε τώρα πια ξέρουμε ότι στο πρώτο τρίμηνο το 52% των επιστροφών ζήτησαν αντικατάσταση και το 47% ζήτησε επιστροφή του χρηματικού ποσού. Στο δεύτερο εξάμηνο το 60,7% ζήτησε αντικατάσταση, το 39,2% ή 0,3% αν θέλετε καλύτερα ζήτησε επιστροφή του χρηματικού ποσού και το καθεξής. Εφόσον τώρα έχουμε αυτό το διάνυσμα R, το νέο διάνυσμα R αν θέλετε, το οποίο έχει γίνει αυτό που σας έδειξα πριν, αυτό εδώ δηλαδή, τότε μπορούμε να καλέσουμε τη συνάρτηση bar plot εδώ και να δούμε το γράφημα πώς απεικονίζονται αυτά εδώ. Προσέξτε τώρα πια ότι αυτές εδώ οι ράβδους έχουν άθροισμα πάντοτε το 100, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έχουν κάτι το διαφορετικό μέσω του μετασχηματισμού που έχουμε κάνει, και το σχετικό τους ύψος κάθε φορά μας λέει ποιος και πού υπερτερεί. Όπως βλέπετε γενικά υπερτερεί σχετικά η επιστροφή, η αντικατάσταση συγγνώμη των προϊόντων, με λίγα λόγια το replace, μπορούμε να το δούμε καλύτερα εδώ τοποθετώντας αυτό εδώ σαν υπόμνημα, και όπως βλέπετε εδώ το υπόμνημα τώρα πια έχει και από το υπόμνημα έχει αφαιρεθεί το border, με λίγα λόγια το πλαίσιο γύρω γύρω, το μαύρο που είχαμε πριν πάλι με την επιλογή NA. Και επίσης, όπως παρατηρείτε, το υπόμνημα είναι και αυτό τώρα πια σε οριζόντια παράθεση. Αυτό γίνεται με την επιλογή horizontal is on true, εδώ πέρα δηλαδή, το οποίο μπορείτε να το γράψετε είτε ολόκληρο, όπως το έχουμε γράψει εδώ, είτε απλά με το tough, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είτε το γράψετε σαν true, είτε σαν τι είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα γράφημα σωρευμένο σε μορφή ποσοστού. Για να το πετύχουμε χρειάζεται να κάνουμε έναν τέτοιο έτσι μετασχηματισμό. Σας θυμίζω ότι το R τώρα πια είναι έτσι, και ότι αν είχατε καλέσει το bar plot χωρίς να είχατε κάνει την επιλογή με το τι εδώ, δηλαδή αν θέλετε καλύτερα να το δούμε λίγο εδώ, να το κάνουμε έτσι, θα πάρουμε εδώ όπως βλέπετε ένα μήνυμα λάθος, διότι έχουμε λάθος αντικαταστήσει αυτά, έχουμε λάθος υπολογίσει αυτά εδώ, δεν είναι τώρα πια 4. Αν εδώ το δοκιμάσετε χωρίς καμιά άλλη επιλογή, θα πάρετε όπως βλέπετε αυτή την επιλογή, η οποία δεν είναι και ό,τι καλύτερο, δηλαδή δεν μας βοηθάει καθόλου. Σε αυτή την περίπτωση αυτό είναι αυτό κάνει 100%, αυτό είναι αυτό κάνει 100%, οπτικά όμως δεν έχουμε έτσι καλή αναπαράσταση του τι γίνεται. Γι' αυτό νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς παντού έχετε δει ότι τα σωρευμένα γραφήματα γίνονται το ένα με το ένα πάνω στο άλλο, έτσι ώστε να θρίζουν στο 100, με λίγα λόγια να έχουμε αυτό το διάγραμμα, συγγνώμη λίγο να το ξανακάνουμε εδώ. Πρέπει να ξανατρέξουμε λίγο αυτές τις εντολές με τα δεδομένα και στη συνέχεια να γράψουμε λίγο εδώ το TAFAR έτσι όπως το είχαμε πριν, που είναι, ας τρέξουμε και τις τρεις εντολές μαζί για να το δούμε, που είναι αυτό εδώ. Χρησιμοποιούμε δηλαδή αυτή την τεχνική έτσι ώστε το άθροισμα να είναι 100 κατά στυλ και όχι κατά γραμμή. Με αυτόν εδώ τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια με τη χρήση της συνάρτησης bar plot, είτε κατά γραμμή είτε κατά στήλη, μπορούμε να πετύχουμε την εμφάνιση των κατάλληλων ραβδογραμμάτων που επιθυμούμε. Αν χρειάζεται να μετατρέψουμε τις ποσότητες σε ποσοστά, μπορούμε να το κάνουμε με έναν μετασχηματισμό όπως είναι αυτός εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Καλή επιτυχία να έχετε στην κατασκευή ραβδογραμμάτων.